Ρίγη συγκίνησης και μνήμες από τις περιγραφές των προγόνων τους, που με μια εικόνα στα χέρια τους για να τους προστατεύει, έφυγαν από τη Μικρά Ασία παίρνοντας το δρόμο της προσφυγιάς, σκόρπισε η θέα των Ιερών Κοιμηλίων που συγκεντρώθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη Νέα Αλικαρνασσό η πρώτη σύναξη των Ιερών Εικόνων από τις οικογένειες Μικρασιατών, την παραμονή της γιορτής του Αγίου Νεομάρτυρα Θεοδόρου του Αλικαρνασσέως. Κρατάτε πολύτιμα, πολύτιμα φυλαχτά όχι μόνο στην καρδιά σας, αλλά και στα σπίτια σας αυτά τα άγια νοικοκυρίσματα. Μνημονεύετε παππούδες και γιαγιάδες, να ενθυμίστε πάντα τη φτώχεια τους, να ενθυμίστε τη ξενιδιά τους, να ενθυμίστε τα βάσανά τους. Περισσότερες από 50 εικόνες συγκεντρώθηκαν και λειτουργήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, με τους πιστούς να προσκυνούν με ευλάβεια, τιμώντας παράλληλα τους ανθρώπους που έχτισαν μια καινούργια ζωή σε μια νέα πατρίδα, αφήνοντάς τους ως παρακαταθήκη κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανά. Μέσα στην αναμπούλα τη μεγάλη σκέφτηκαν το Θεό. Σκέφτηκαν ότι η περιουσία που τους άφησαν η δική τους δεν ήταν ούτε χρυσό ούτε άγυρο, ήταν τα άγια εικονίσματα. Αυτά να τα παραδώσετε στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα παιδιά τους. Μετά τη λειτουργία ακολούθησε λιτάνευση των εικόνων στους δρόμους της Νέας Αλικαρνασσού και ακολούθησε μία ακόμη θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσέως, δίπλα από τις φυλακές. Παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου που μεγάλωσε στην περιοχή. Είναι μια αναθέρμανση της πίστεώς μας. Είναι ένα δροσερό νερό από τα πηγάδια, από τα ποτάμια της Μικράς Ασίας. Και η άβρα έφτασε κοντά μας. Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή της γιορτής του Αγίου, ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με εκδήλωση παρουσία πλήθους κόσμου που απόλαυσε μικρασιάτικες γεύσεις που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες της περιοχής και μουσικές από τις χαμένες πατρίδες. Πολλές φορές η σκέψη μου έρχεται κοντά σας. Προσεύχομαι και εύχομαι να έχετε όλα τα καλά του Θεού και η ειρήνη από τους Αγίους μας και η ευλογία τους να έρθει και να κατοικήσει στις καρδιές μας. Όπως επισημάνθηκε πάντως, στόχος η σύναξη αυτή είναι να μετατραπεί σε θεσμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις με έναν ακόμη τρόπο και μια ακόμη αφορμή, οι μνήμες να ξεδιπλώνονται. Μνήμες που οι απόγονοι των Μικρασιατών δεν θέλουν να σβήσουν ποτέ.